Να ζητήσω από τον Μάκη αν βλέπει επίσης αυτούς που έρχονται για να τους κάνει admit, ενώ εγώ θα παρουσιάζω. Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν. Θα σας μιλήσω για την τεχνητή ευφυΐα και για το τι κάνει η WISE στην περιοχή αυτή. Λέγομαι Λάζαρος Πολυμενάκος και είμαι διευθυντής του τμήματος τεχνητής ευφυΐας στην EY. Στο κομμάτι του CESA, δηλαδή του Center of Excellence που έχουμε στο Analytics και AI στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Τι είναι η EY? Η EY είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία βρίσκεται διασκορπισμένη τα γραφεία της σε όλο τον κόσμο. Έχει πάνω από 330.000 υπαλλήλους. Έχει έσοδα πάνω από 40 δισεκατομμύρια το χρόνο και βρίσκεται σε πάνω από 150 χώρες. Όπως βλέπετε, χωρίζεται σε τρεις γενικές, έτσι, ευρύτερες περιοχές. Την περιοχή της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, την περιοχή που λέγεται MEA, δηλαδή Ευρώπη, Ασία και Αφρική, και η περιοχή η οποία είναι Asia Pacific, που είναι οι χώρες φυσικά της Αυστραλίας και οι περιοχές που βλέπετε στο χάρτη, η Ινδονησία κλπ. Είναι μια πραγματικά διεθνής εταιρεία, international company, και η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της, αλλά πολύ ισχυρό κομμάτι της. Βρίσκεται 95 χρόνια, έχει παρουσία στην Ελλάδα. Έχει τρία γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και έχει αναπτυχθεί σε πάνω από 1.600 υπαλλήλους. Επίσης, έχει γίνει ένα κέντρο αριστείας, ένα Center of Excellence για την Ευρώπη στο κομμάτι του Data Analytics και στο AI, καθώς επίσης έχει βαθιά γνώση και τεχνολογία, αλλά και δημιουργικότητα σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η EY. Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές, τα service lines της EY είναι το assurance, το consulting, το strategy and transactions και το tax. Εμείς είμαστε κομμάτι του consulting, δηλαδή και του technical consulting πιο ειδικά, και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Είστε mute. Ωραία. Πρέπει μάλλον να ξαναξεκινήσω τότε. Κρίμα. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα ήσασταν mute. Α, μάλιστα. Γιατί δεν το έκανα εγώ, με έκλεισε κάποιος. Anyway. Να ξαναπώ τότε για την Ελλάδα, το κομμάτι της Ελλάδας, αυτό χάθηκε. Ότι στο Ναι. κομμάτι της Ελλάδας βρισκόμαστε 95 και πλέον χρόνια. Υπάρχουν τρία γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και έχει αναπτυχθεί η εταιρεία σε πάνω από 1.600 υπαλλήλους. Η Ελλάδα είναι διακεκριμένη μέσα στην Ευρώπη και μέσα στο EMEA, γιατί είναι ένα κέντρο αριστείας, ιδίως στο κομμάτι του Data Analytics και του AI, για τα οποία θα σας μιλήσω και εγώ σήμερα. Αλλά βέβαια έχει πάρα πολύ ισχυρή παρουσία και πολύ μεγάλη γνώση σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η EY και συγκεκριμένα στο assurance, στο consulting, στο strategy and transactions και στο tax. Εμείς είμαστε κομμάτι του consulting και ειδικότερα του technical consulting. Μια ματιά το τι είναι το consulting. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με το consulting ή έχετε ακούσει για το τι είναι το consulting. Το consulting είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις και μπορούν και παραπάνω γνώσεις από ό,τι χρειάζεται για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να τις παρέχουν σε τρίτους, ώστε να λύσουν προβλήματα όταν δεν μπορούν να τα λύσουν μέσα στην ίδια τους την εταιρεία. Έχει η EY δραστηριοποιείται λοιπόν στο να προσελκύει ταλέντα που μπορούν να παρέχουν τέτοιες λύσεις σε πελάτες
και έχει πάνω από 85.000 υπαλλήλους στο κομμάτι του consulting σε όλο τον κόσμο και φέρνει πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε 150 χώρες σε revenue. Έχω να σας πω δύο λόγια για μένα. Είμαι ο διευθυντής, όπως σας είπα, του AI Lab στην Ελλάδα και στο παρελθόν ήμουνα στο IBM Watson στην Αμερική, στο Research Center και στο Alexa AI Dialogue Management και Applied Science στην Amazon στην Αμερική και έχω ένα παρελθόν που έχει επίσης και ακαδημαϊκό αλλά και ερευνητικό προφίλ σε διάφορες εταιρείες. Τι θα σας μιλήσω εγώ σήμερα. Θα σας πω καταρχάς μερικά πράγματα που πιθανόν τα ξέρετε ή τα αντιμετωπίζετε ήδη μέσα στο χώρο της εργασίας, ότι ξεκινάει μια Είστε πάλι mute. Μήπως κάποιος κατά λάθος με κάνει mute, γιατί εγώ δεν το πειράζω αυτό το πράγμα. Λέω ότι σήμερα θα σας μιλήσω για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή μπαίνει στην ζωή μας και πώς επίσης μπαίνει δυναμικά και στο χώρο της εργασίας. Θα σας πω ότι είναι μια μορφή καινούριου νομίσματος που θα χρησιμοποιείται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είτε για να αναπτύσσονται οι εταιρείες είτε για να γίνονται και evaluated μέσα στο stock market. Και επίσης μας οδηγεί στο να ξανασκεφτούμε το πώς κάνουμε business, πώς κάνουμε τις δουλειές μας γενικά. Επίσης θα σας πω μερικά παραδείγματα για την τεχνητή ευφυΐα και πώς την εφαρμόζουμε σε πελάτες της EY και θα σας ζητήσω να γίνετε κι εσείς μέλος αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας για να εντάξουμε το AI στις επιχειρήσεις. Αν ήταν να φύγει κάποιος από αυτή τη συνάντηση και να μην παρακολουθήσει τα υπόλοιπα, αυτά που θα έπρεπε να κρατήσει στο μυαλό του είναι ότι η τεχνητή ευφυΐα θα αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αν δεν τον ήδη έχει αλλάξει και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορία. Και αυτό γιατί θα υπάρχουν ευφυείς μηχανές οι οποίες μαθαίνουν από δεδομένα και οι οποίες θα βρίσκονται σε συνεργασία μαζί μας. Πρόκειται να γίνει ένα καινούριο είδους νόμισμα, γιατί οι εταιρείες θα το δημιουργούν, θα το πουλάνε, θα το αγοράζουν, θα γίνονται evaluated με βάση αυτό, δηλαδή θα εκτιμάται η αξία τους μέσα στο χρηματιστήριο με βάση αυτό, θα βέβαια κάνουν επενδύσεις πάνω σε αυτό, αλλά και θα το μοιράζονται με τους πελάτες τους. Τέλος, εκείνο το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η τεχνητή ευφυΐα έρχεται για να κάνει πιο δυνατή, πιο ισχυρή την ανθρώπινη ικανότητα με τη συνεργασία με ευφυείς μηχανές. Τι άλλαξε γενικά, τι είναι αυτό που αλλάζει πραγματικά. Είναι το γεγονός ότι τώρα θα έχουμε μηχανές με τις οποίες θα συνεργαζόμαστε, οι οποίες θα κάνουν κάποιες λειτουργίες που θα είναι ανάλογες με εκείνες που κάνουν μόνο οι άνθρωποι ή μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα μπορούν να μαθαίνουν μέσα από δεδομένα, θα μπορούν να καταλαβαίνουν ή τουλάχιστον να βγάζουν κάποια αποτύπωση της γνώσης με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Θα μπορούν να συλλογίζονται ή τουλάχιστον να βγάζουν συμπεράσματα με λογικό τρόπο, με παρόμοιο τρόπο όπως κάνουν οι άνθρωποι και θα έχουμε επίσης και interaction, δηλαδή θα έχουμε διάδραση με τις μηχανές αυτές με τρόπους που μέχρι τώρα ήταν μόνο μεταξύ ανθρώπων, δηλαδή με φωνή, με χειρονομίες, με κείμενα κλπ. Δηλαδή όχι μόνο με κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας και στο κομμάτι της ανάπτυξης εφαρμογών αλλά και γενικότερα της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής επιχειρηματικής δράσης αυτό που λέμε AI life cycle, δηλαδή ο κύκλος ζωής των συστημάτων AI τα οποία έχουν καταρχάς δεδομένα και συνεχή κύματα από δεδομένα τα οποία έρχονται από τις διάφορες πηγές που έχει μια εταιρεία. Είναι οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οι πλατφόρμες που θα τρέχουν αυτούς τους αλγορίθμους, είναι τα applications τα οποία θα δημιουργηθούν, οι εφαρμογές που θα
δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας αυτές τις πλατφόρμες και αυτούς τους αλγορίθμους. Και φυσικά τα services, δηλαδή οι υπηρεσίες που θα παρέχονται με βάση αυτές τις εφαρμογές. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα είδος καινούριου νομίσματος. Και το λέμε νόμισμα αντί να είναι απλώς αυτό που λέγανε παλιά asset, δηλαδή απλώς κάτι το οποίο ένα αντικείμενο, ένα προϊόν που αγοράζεις και πουλάς, γιατί για πρώτη φορά με βάση αυτό γίνεσαι και valuating, δηλαδή εκτιμάται η αξία της εταιρείας. Παλιά τα προϊόντα δεν ήταν, δηλαδή τι προϊόν είχες, δεν ήταν απαραίτητα κομμάτι της αξίας της εταιρείας, ήταν το revenue το οποίο είχες με βάση αυτό το προϊόν. Ενώ εδώ πολλές φορές δεν υπάρχει προϊόν, αλλά υπάρχει η τεχνολογία και με βάση αυτή γίνεσαι valuating. Αυτό μας οδηγεί λοιπόν στο να ξανασκεφτούμε πώς πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις. Και εδώ υπάρχουν 4 επίπεδα στα οποία πρέπει να ξαναδεί κανείς. Συνήθως ο κόσμος ξεκινά από το κάτω κομμάτι, που είναι ένα μεγάλο αριθμός από αλγορίθμους, πώς θα γίνει η ανάπτυξη των αλγορίθμων, πώς θα υπάρξει cyber security και όλα αυτά να χρησιμοποιούν το AI. Ο πραγματικός τρόπος όμως να το σκεφτεί είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο και πρέπει να ξεκινάς από την κορφή. Πρέπει να ξεκινάς από το business objective, γιατί αν στο υψηλό επίπεδο οι CEOs, δηλαδή οι διευθυντές, οι γενικοί διευθυντές των εταιριών δεν καταλαβαίνουν την αξία ή και τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν μέσα στην εταιρεία, δεν θα μπορέσει να πετύχει το AI. Το δεύτερο είναι το governance, δηλαδή πώς θα το διοικήσεις αυτό το καινούργιο σύστημα που θα έχει τεχνητή ευφυΐα. Το άλλο είναι το operations and control, δηλαδή πώς θα ορίσεις αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις, αλλά και να ελέγχεις έτσι ώστε τα συστήματα τεχνητής ευφυΐας να κάνουν αυτά που θέλεις και να φέρουν την αξία που θέλεις στον οργανισμό. Και μετά να δεις όλο αυτό την τεράστια θάλασσα από αλγορίθμους, αλλά και να εκτιμήσεις το κόστος και την ανάπτυξη και οτιδήποτε άλλο θέλεις για να έχεις τέτοιου είδους τεχνολογίες μέσα στον οργανισμό. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα πρέπει οι εταιρείες να σκεφτούν είναι αυτό που λέμε responsible artificial intelligence, δηλαδή να εφαρμόσουν την τεχνητή ευφυΐα με τρόπο που να είναι συνεπής, responsible προς την ανθρωπότητα, αλλά και προς τους ίδιους τους υπαλλήλους τους σε ένα βαθμό. Δηλαδή θα πρέπει να είναι accountable, δηλαδή να ξέρεις για ποιο λόγο έγινε κάτι, να είναι responsible, να είναι μεν αυτόνομο, αλλά να μην είναι χωρίς όρια. Και τέλος να είναι transparent, δηλαδή να μπορείς να καταλαβαίνεις, να βλέπεις γιατί παίρνονται ορισμένες αποφάσεις και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και γίνονται οι διαδικασίες. Το άλλο πράγμα επίσης που αλλάζει είναι οι άνθρωποι και οι δυνατότητες τους ή τα skills που πρέπει να έχουν, η γνώση που πρέπει να έχουν για να μπορούν να είναι χρήσιμοι σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που πρόκειται να γίνει στις εταιρείες μέσα στα επόμενα χρόνια. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πάνω από το 60% των εταιρείων βρίσκουν πολύ δύσκολο το να βρουν ανθρώπους έξω στην αγορά με τα ταλέντα και τις ικανότητες που χρειάζεται για να γίνει αυτή η αλλαγή και η χρήση του AI. Το άλλο είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις τεχνολογίες συνήθως πολύ σύντομα, σε σύντομα χρονικά διαστήματα, παρετούνται από τη μια δουλειά και πηγαίνουν σε μια άλλη, δημιουργώντας έτσι αυτό που λέμε chicken and egg problem, δηλαδή ποιος έκανε την κότα ή τα πω πρώτος, και πώς θα μπορέσεις να κρατήσεις και να μεγαλώσεις τον αριθμό των ικανών τελεχών όταν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Τέλος, θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, όχι μόνο ας πούμε στο κομμάτι της ανάπτυξης των εφαρμογών, στο κομμάτι της τεχνολογίας, στο κομμάτι του science, θα πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα μιας εταιρείας, ακόμα και στο top tier, στο C-suite, δηλαδή στους CEOs, του CFOs και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν τόσο το όραμα χρησιμοποιώντας τεχνητή ευφυΐα, πώς θα αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, πώς θα αλλάξουν τα προϊόντα, τον τρόπο που κινούνται μέσα στην αγορά και ούτω καθεξής. Θα μιλήσω λίγο τώρα και στην EY πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή ευφυΐα για διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Η πρώτη περιοχή στην οποία έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη ας πούμε, εξειδίκευση και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι σε αυτό το κομμάτι που λέμε Natural Language Processing, δηλαδή στην κατανόηση φυσικής γλώσσας και στην ανάπτυξη εφαρμογών που κατανοούν φυσική γλώσσα.
Τέτοιες περιοχές είναι καθαρά η κατανόηση κειμένων, ο διάλογος, το prediction, πολλές φορές με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε, και το computer vision. Εδώ είναι ένας συνάδελφος, τον οποίο εκπροσωπώ σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, χρησιμοποιούμε και διάφορα, έχουμε στήσει διάφορες εφαρμογές, αλλά έχουμε φτιάξει και εξειδικευμένες λύσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτά τα οποία βλέπουμε στην αγορά αυτή τη στιγμή και δίνουμε είναι κομμάτια ανάλυσης, για παράδειγμα, από έρευνες τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές σε σχέση με τους πελάτες, σε σχέση με τους υπαλλήλους. Οπότε θέλεις να αναπτύξεις ποια είναι τα προβλήματα τα οποία βλέπουν ή ποια είναι τα θέματα, να δεις το topic modeling, δηλαδή να κάνεις μια περίληψη όλων των, των σχολείων των οποίων λαμβάνεις, αλλά και μια κατηγοριοποίηση και να βλέπεις αν υπάρχουν προβλήματα και ούτω καθεξής. Να παίρνεις επίσης insights πιθανόν από αυτού του είδους τις έρευνες, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα αν χρειάζεται. Να μπορείς να αναλύεις επίσης κείμενα, ας πούμε, contracts ή ισολογισμούς κλπ, έτσι ώστε να μπορείς να καταλαβαίνεις αυτόματα διάφορα σημεία που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με tax ή με άλλες ανάγκες που μπορεί να έχουν οι εταιρείες. Επίσης, να κάνεις entity extraction και να τα χρησιμοποιήσεις, για παράδειγμα, με διάφορους τρόπους, τόσο για την ανάλυση αυτών των κειμένων, όσο και να κάνεις εσύ διάφορα predictions, για παράδειγμα, στο κομμάτι του talent analytics και CV analytics. Νομίζω ότι αυτά θα τα ξέρετε και εσείς γιατί είναι σημαντικά. Ενδεικτικά να σας πούμε ότι εμείς έχουμε αναπτύξει δικές μας τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούν deep learning μεθόδους, αλλά και κλασικές στατιστικές μεθόδους, τόσο για topic modeling, όσο και για summarization, για extracting summarization, όπως και για energy demand forecasting. Και τα έχουμε κάνει deploy τόσο σε Azure ML, όσο και σε IBM Watson και Discovery Studio. Και έχουμε και διάφορες διαδικασίες που έχουμε χρησιμοποιήσει, που είναι MLOps, μοντέρνες διαδικασίες για την ανάπτυξη και στήριξη αυτών των AI assets. Μία real world use case την οποία κάναμε για μία τράπεζα, για παράδειγμα, ήταν να πάρουμε web και news και social network feeds, να τα αναλύσουμε με semantic analysis, topic modeling και indicative features, και να βγάλουμε από αυτά διάφορα στοιχεία που να δείχνουν αν υπάρχει μια τάση για early delinquency. Δηλαδή, με βάση αυτά που βλέπεις ή από τα σχόλια που κάνουν για κάποια καταστήματα και ούτω καθεξής, αν μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη μακροβιότητά τους. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο έχουμε αναπτύξει και είναι πολύ χρήσιμο τόσο για κάθε μια εταιρεία, αλλά και για την EY την ίδια ξεχωριστά, αλλά και για πολλές εταιρείες και ιδίως μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, είναι η ανάλυση των contracts τα οποία κάνουν με διάφορους πελάτες τους, προκειμένου να δούνε ποια κομμάτια αυτής της εργασίας είναι tax eligible και ποια είναι tax non-eligible. Δηλαδή, ποια μπορούν να τα αφαιρέσεις από τη φορολογία ή ποια πρέπει να παραμείνουν για φορολόγηση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρονοβόρο, μια πολύ χρονοβόρα εργασία, την οποία πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί λογιστές σε μια εταιρεία, προκειμένου να δουν για κάθε ένα από τα συμβόλαια τα οποία έχουν, αν πληρεί κάποια χαρακτηριστικά ή κάποιο μέρος του συμβολίου, αν πληρεί κάποια χαρακτηριστικά για να πάρουν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτό επίσης χρειάζεται γιατί πρέπει να βρεις μετά αυτά τα στοιχεία και να τα ξέρεις, προκειμένου όταν σε καλέσει η εφορία να μπορείς να τα παρουσιάσεις και να εξηγήσεις γιατί κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα έκανες να βγουν από τη φορολογική δήλωση, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, το οποίο είναι millions of dollars, σαν να λέμε, worth of work,
το οποίο μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον αν δεν αυτοματοποιηθεί έτσι ώστε να δίνει την απάντηση ότι ναι, αυτά είναι τα 10 στοιχεία με πλήρη σαφήνεια, τουλάχιστον μπορεί να βρίσκει τις περιοχές που πρέπει να πάει κάποιος σε κάποια συμβόλαια και να πει, να τις εγκρίνει ότι είναι πράγματι αφορολόγητες ή φορολογητές πράξεις. Αυτά λοιπόν, σκεφτείτε ότι έχουν, για να το κάνεις αυτό το μοντέλο χρειάζεσαι 34 διαφορετικές entities να ψάξεις και άλλες 24 οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε άλλα κείμενα και μιλάμε ότι αυτό μπορεί να είναι εκατομμύρια συμβόλαια που μπορεί να μαζευτούν τελικά και να πρέπει να αναλυθούν μέσα σε ένα χρόνο. Οπότε αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ναι, να γίνετε μέρος της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης και του τρόπου που το αντιμετωπίζει η UI με responsible τρόπο και με παγκόσμιο τρόπο και να σας ευχαριστήσω που παραστήκατε στην σημερινή μας παρουσίαση. Υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να απαντήσω. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλή ξεκούραση.